δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια να με βρίζει και να με ειρωνεύεται, αντί να καθίσει σε ένα τραπέζι, αντί να κάνει μια σωστή ανάγνωση και να μην κάνει μαγειρέματα και να ασχολείται με το 2014. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Δημοφέλεια και η πρόεδρός της Αναστασία Ιωσυφίδου απάντησε στις κατηγορίες περί αλχημείων και αλακάρτ στατιστικών στοιχείων για την πραγματική εικόνα που επικρατεί στον τουρισμό της Καβάλας. Η κυρία Ιωσυφίδου, αφού κατηγορεί τον επικεφαλής του συνδυασμού «Ο τόπος της ζωής μας» για παραπληροφόρηση και σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας με σκοπό το πολιτικό όφελος, επικαλείται τα επίσημα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή που αποδεικνύουν την άνοδο του τουρισμού στην Καβάλα και καταλήγει να τον χαρακτηρίζει αρχιερέα της παραπλάνησης και μέγας μάγιστρο της διαπλοκής, ρωτώντας ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Όνειρο θερινής νυχτός μάλλον θα μείνει στο μυαλό του κυρίου Παπαδόπουλου, καθώς τις τελευταίες μέρες πραγματικά έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης σχετικά με τα αποτελέσματα της τουριστικής κίνησης στο Δήμο μας. Και μάλιστα έχει αναφέρει ο ίδιος για μια χαμένη τετραετία, επικαλούμενος μάλιστα και στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτό λοιπόν επικαλούμε και εγώ, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, διότι δυστυχώς για τον ίδιο επικαλείται ψευδή στοιχεία και τα έχει παραπληροφορεί τον κόσμο. Σας έχω κοινοποιήσει λοιπόν πραγματικά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από το 2014 μέχρι και το 2017, που εκεί αποτυπώνεται όλη η αλήθεια. Και τι αποδεικνύεται λοιπόν, για να δούμε την χαμένη τριετία ή τετραετία όπως τη λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το 2014 οι διανυκτερεύσεις στο Δήμο Καβάλας είναι παραπάνω σε σχέση με το 17, το 17 μάλλον συγγνώμη, σε σχέση με το 14, παραπάνω κατά 49.187 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή αύξηση 21,1%. Τη στιγμή μάλιστα που την αντίστοιχη τριετία η αύξηση, γιατί υπήρχε και αύξηση στην περιφέρεια, ήταν 17,34%, ενώ στην Ελλάδα, γιατί βλέπουμε και τα αποτελέσματα και τις διανυκτερεύσεις σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι 18%. Δηλαδή στην Καβάλα, στο Δήμο Καβάλας έχουμε αύξηση 21% στην τριετία, ενώ στην Ελλάδα 18%. Δηλαδή, κύριε Κομνηνέ, έχουμε 15% παραπάνω από το μέσο όρο που παρουσιάζει όχι μόνο η περιφέρεια, αλλά ολόκληρη η χώρα. Στην αντεπίθεση περνάει η παράταξη «Ο τόπος της ζωής μας» μετά και τις έντονες δηλώσεις της Προέδρου της Δημοφέλεια Αναστασίας Ιωσυφίδου σχετικά με το success story και το τουριστικό πρόγραμμα που ακολουθεί η ίδια. Ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, επικεφαλής της παράταξης, επέλεξε συμβολικά να κάνει τις δηλώσεις του στην Πλατεία Ελευθερίας, θέλοντας να αποκαλύψει τα μελανά σημεία της κεντρικότερης πλατείας της πόλης. Καλό θα είναι να προσέχει και πώς εκφράζεται. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και τις επισημάνσεις που κάνουμε και τις προτάσεις μας, καλό είναι να κάνει μια σωστή ανάγνωση των στοιχείων για να μπορέσει να κοιτάξει να κάνει ένα σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Τώρα, μην μιλάει η κυρία Ιωσυφίδου για τον τουρισμό ή ότι φέρνει τουρισμό στην πόλη Καβάλας, να μας πει τόσα χρόνια που κάνει ταξιδάκια στην Ινδία, πόσοι Ινδοί έχουν έρθει. Κοιτάξτε εδώ, ήρθα συμβολικά στην Πλατεία Ελευθερίας, κοιτάξτε εδώ το συντριβάνι της Πλατείας Ελευθερίας. Τώρα, μιλάμε για τουρισμό, αυτό τα λέει όλα. Ρωτήστε τους φορείς. Τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, ρωτήστε τους φορείς που έχουν σχέση με την αγορά για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα μεγάλο πλαίσιο το οποίο μπορεί να στηριχθεί ο Δήμος Καβάλας, η αγορά της και η κοινωνία είναι ο τουρισμός. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία. Από εκεί μπορούμε να παράγουμε πλούτο, από εκεί μπορούμε να παράγουμε νέα έσοδα για το Δήμο, από εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, βέβαια είναι εξειδικευμένο θέμα. Το 2014, όπως ξέρετε, είχε περάσει η τουριστική σεζόν και μετά το Σεπτέμβριο ανέλαβε τα καθήκοντά της. Άρα σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για το 2014. Για το 2014 έχω το δικαίωμα να μιλάω εγώ, που ήμουν ένας περιφερειακός σύμβουλος, που καταφέραμε με τον περιφερειάρχη τον Άρη τον Γιαννακίδη και τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γρανά και τους αντιπεριφερειάρχες τουρισμού τον κύριο Γερομάρκο και τον κύριο Παπακοσμά, καταφέραμε να
φέρουμε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για να μπορέσει να υπάρχει προσέλκυση επισκεπτών καινούριων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν ο κάθετος άξονας Κομωτινής Νηφαίας Μακάζα. Αυτός ο κάθετος άξονας, όπως ξέρετε, 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες καινούριους για την περιφέρειά μας. Θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για το 2014. Η κυρία Σουφίδου δεν έχει την πολυτέλεια να μιλήσει για το 2014 και να παραπλανεί τους ανθρώπους. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι αυτή η μαρίνα που έχουμε μπροστά μας είναι ένα αποτέλεσμα της δικιάς μας θητείας στην περιφέρεια ως περιφερειακός σύμβουλος. Γιατί και εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Ήταν ένα έργο πολλών ετών που εμείς καταφέραμε να βρούμε τους πόρους και τα χρήματα για να το χρηματοδοτήσουμε και να το υλοποιήσουμε. Συμβάλαμε δηλαδή στην ανάπτυξη του τουρισμού μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέχρι σήμερα, υπάρχουν 4 χρόνια διοίκηση της κυρίας Ιωσήφιδου, που δυστυχώς ή ευτυχώς, όσο και να θέλει, ό,τι και να λέει, όσο και να μαγειρεύει τα στοιχεία, υπάρχει έτσι μια ασθενική τάση ανάπτυξης. Υπάρχουν χαμηλά νούμερα μέσης πληρότητας και υπάρχει μείωση των ξένων επισκεπτών. Την ίδια στιγμή, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θόδωρος Μουριάδης έκανε γνωστή την ακόλουθη δήλωση. Η παραγωγή ανακοινώσεων για την αύξηση ή μη του τουρισμού στο Δήμο μας καλά κρατεί. Πόσο σοβαρό είναι να θεωρούμε ότι η αύξηση του τουρισμού οφείλεται στις κατόπιν δικών μας ενεργειών. Και αφού μαλώνουμε για τον τουρισμό, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.